Υπόθεση της Κρήτης θα είναι ο τελικός του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μεικτών Ομάδων σε επίπεδο νέων, αφού Ηράκλειο και Χανιά πανηγύρισαν σήμερα την πρόκριση μετά τους ημιτελικούς. Αμφότερες, οι δύο ομάδες επικράτησαν στα πέναλτι Σερών και Αχαΐας αντίστοιχα, ενώ πλέον θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό του ερχόμενου Σαββάτου. Οι νέοι του Ηρακλείου έδειξαν τις διαθέσεις τους κόντρα στις Σέρες, καθώς ήταν η ομάδα με τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Αποκορύφωμα ήταν τα δύο δοκάρια από τους Γονιωτάκη και Αναστασιάδη στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την ίδια αποφασιστικότητα έδειξαν και στη διαδικασία των πέναλτι επικρατώντας με 4-2. Ο Ζηδιανάκης έφτωσε στο πρώτο πέναλτι, ενώ ακολούθησαν δύο άστοχα οι τις δύο ομάδες από Τριανταφύλου και Βασιλάκη. Κλειδί ήταν η απόκριση του Ψημόπουλου στην εκτέλεση του Κουτίδη για να έρθει το 2-0 από τον Ματαλιωτάκη. Ο Τσιφούτης ευστόχησε το 2-1 των Σερών, όμως ο Ψημόπουλος σε ρόλο εκτελεστή αυτή τη φορά έκανε το 3-1. Οι Σέρες μείωσαν στη ροσκή ρουλέτα με τον Μασκανάκη, όμως ο Τσαμαντιώτης ήταν ψύχρεμος στο τελευταίο πέναλτι και με το τελικό 4-2 χάρισε την πρόκριση στη μεικτή νέων της ΕΠΣ Ηρακλείου. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε τον έλεγχο, δεν κινδυνεύσαμε ούτε μία φορά. Τα παιδιά έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σίγουρα όταν πας στη ρουλέτα των πέναλτι είναι όλα ανοιχτά, αλλά όταν βλέπεις τα μάτια των παιδιών πριν την εκτέλεση των πέναλτι, λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίχτες, συγχαρητήρια εννοείται και στα παιδιά των Σερών που πάλεψαν το παιχνίδι αρκετά καλά. Απήραμε αυτό που δικαιούμαστε. Τώρα όσο αφορά το τελικό είναι μια κριτική γιορτή μπορώ να πω. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι πάνω απ' όλα για να κερδίσει ο καλύτερος. Σίγουρα είμαστε περήφανοι. Το κίνητο ήταν τεράστιο. Ο τελικός είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Ο στόχος μας ήταν από την αρχή της χρονιάς. Δουλεύουμε γι' αυτό, τα καταφέραμε. Η σημερινή μέρα για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη, μιας που έχω τα γενέθλιά μου και τα παιδιά μου κάνουν αυτό το εξαιρετικό δώρο να πάμε στο τελικό. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που έχουμε καταφέρει ήδη. Όμως, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το Ηράκλειο καταφέρνει και πηγαίνει στο τελικό. Φέτος πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Τους ποδοσφαιριστές της μεικτής νέων του Ηρακλείου επισκέφθηκε στα αποδυτήρια ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας Άγγελος Βασινάς, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Σας εύχομαι καλή σας διαδρομία. Θέλει πολλή δουλειά. Μόνο ακούτε τους προπονητές, μην ακούτε τους γύρω-γύρω. Μόνο οι προπονητές μέσα στο γήπεδο έχουν το λόγο. Καλά είναι στο σπίτι ο μπαμπάς, η μαμά να μας καηδεύουν τα αυτιά, αλλά να ξέρετε ότι στην προπόνηση και στον αγώνα είναι ο καθρέφτης και κάθε ποδοσφαιριστή τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και να φτάσετε όσο πιο ψηλά μπορείτε και ό,τι έχετε σκεφτεί για τον εαυτό σας που μπορείτε να φτάσετε, αλλά μέσα στο γήπεδο όλα, παιδιά. Μόνο μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Και πάλι και συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια.